Δυστυχώς επτοχεύσαμε. Το παρατσούκλι του μπαμπά ήταν μπόμπος. Θα απεβίωσε το 1991. Έμεινε πίσω η μητέρα μας. Και για να τιμήσουμε και τη μνήμη του πατέρα, κάναμε την Μπόμπενα. Και καταφέραμε να κάνουμε, θα το έλεγα και με λίγο υπερβολή ίσως, την Αθήνα να τρώει μακαρονάδα με αστακό, γιατί αυτό ήταν και η εξειδίκευσή μας και συνέπεια στα θαλασσινά. Χαρακτηριστικά είχαμε και πελάτες, όπως ήταν ο Κάρολος ο Παπούλιας, ο Κώστας ο Σιμίτης, ήταν ο Αντώνης ο Σαμαράς, Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Παίχτες του, όπως ήταν ο Σπανούλης, όπως ήταν ο Διαμαντίδης, που παρεμπιπτόντως ο Διαμαντίδης δεν έτρωγε ποτέ ψάρια. Και αναγκαζόμασταν πάντα για τον Διαμαντίδη να κάνουμε μία μπριζόλα ή ένα φιλέτο. Εντάξει. Είχα ένα εστιατόριο 20 χρόνια πλάς. Mm-hmm. Ποιο? Την Μπόμπενα. Την Μπόμπενα. Ακριβώς. Έχω έρθει. Το ξέρω. Έλα. Και θυμάμαι, κάτσαμε στο τραπέζι νούμερο 2. Ήσασταν εσείς η σύζυγος. Ναι. Τι είχε φάει? Στρίδια. Αχινό σαλάτα, ναι. Μακαρονάδα με καραβίδες, ναι. Και πλήρωσε 84 ευρώ. Τι ψάψε, το άτομο. Ορίστε. Το άτομο. Όχι, όχι. Ήμασταν καλοί, ήμασταν value for money. Φιλοδόρημα. Άκου, περίμενε. Αυτή είναι η δική σου οπτική. Θα πω και τη δική μου οπτική τώρα. Βεβαίως. Εμείς τελειώσαμε με γιουβέτσι. Όχι μακαρονάδα, όχι. Συγγνώμη, όχι σπαγκέτι. Όχι, θυμάμαι την αρχή. Γιουβέτσι. Με θαλασσινά, γαρίδες και τα λοιπά, σε ένα πολύ ωραίο ταψάκι. Πόσο θα χρέωνες αυτό το πιάτο στην Μπόμπενα? Κάτι μεταξύ 15 και 17-18 ευρώ. Άσε ρε. Είναι πολύ. Γι' αυτό κλείσαμε μάλλον. Άσε ρε. Άσε ρε. Άσε ρε.